τον κύριο Σοφιανό. Ναι. Ο κύριος Δήμαρχος. Χαρούμενος σήμερα, έχει φωτίσει το πρόσωπό του. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι. Το βλέπω, το βλέπω. Ειδικά στην Αθήνα και στην Αττική. Τώρα, ο κύριος Δήμαρχος λείπει. Μάλλον ανεβάζει κάποιο σκετσάκι στο TikTok. Σαν αυτό που ανέβασε, ξεκινώντας την προεκλογική του καμπάνια, διαφημίζοντας δύο αναπλάσεις πενταετούς διάρκειας. Γιατί όταν λες τη μισή αλήθεια, κρύβεις το ψέμα. Αναφέρομαι στη διαφημιστική εκστρατεία για το πάρκο, για την ανάπλαση Θερμίδα και την ανάπλαση Βότρης, η οποία θα έχει ισχύ 5 χρόνια, τόσο σας το έδωσε η ΚΤΥΠ. Ο Δήμος θα ξεκινήσει κάποτε την ανάπλαση, κάποτε θα την τελειώσει και ίσως προλάβουν και κάποιους μήνες οι κάτοικοι να τη δουν πριν την ξαναπάρει ΚΤΥΠ και την κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς αντιλαμβάνεστε τους ελεύθερους χώρους και την αξιοποίησή τους. Και μάλιστα, μιλώντας για το Βότρης, να θυμίσουμε ότι από την αρχή της θητείας σας δεσμευτήκατε, Σεπτέμβρης του 2019, και στο τέλος της θητείας σας υποτίθεται υλοποιείται μια δέσμευση, η οποία όμως είναι αντίθετη στο ΦΕΚ. Στο ΦΕΚ χρήσης του χώρου. Γιατί το ΦΕΚ δεν μιλάει θα καθαρίσουμε το χώρο, θα περιφράξουμε τα βιομηχανικά ερείπια κάνοντας και απεντόμωση και θα βάλουμε κάποια παγκάκια. Το ΦΕΚ μιλάει για να γίνει νηπιαγωγείο εκεί. Και θα σας καταθέσουμε και την πρόταση δεκάδων γονιών, υπογραφές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 32ου νηπιαγωγείου, το οποίο συστεγάζεται χρόνια στο 62ο Δημοτικό, μαζί με άλλα 3 νηπιαγωγεία, και αρνείστε με τη σφραγίδα σας πλέον, με αυτή τη σύμβαση που υπογράψατε με την ΚΤΥΠ, να γίνει νηπιαγωγείο στο Βότρης, μαζί με τις άλλες αναπλάσεις φυσικά που οι κάτοικοι έχουν προτείνει. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, με 1.100 υπογραφές, τις οποίες ποτέ δεν φέρατε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και φυσικά αυτό το μέτωπο είναι ανοιχτό για μας, πιστεύω και για τους κατοίκους, στο να το διεκδικήσουμε. Δεύτερο, επειδή μπαίνει ο Ιούλιος... Στη Θερμίδα αναφερθήκατε τώρα προηγουμένως, το προηγούμενο θέμα που παράτηνα για τη Θερμίδα. Θερμίδα και Βότρης. Είναι τα δύο που διαφήμιζε ο Δήμαρχος στο TikTok, δείχνοντάς μας και τις μακέτες. Μην ξαναπώ τα ίδια και τρώω το χρόνο. Δεύτερο, επειδή μπαίνει ο Ιούλιος, επειδή η κατάσταση με τα σχολεία είναι προβληματική σε σχέση με την ανάγκη να γίνουν παρεμβάσεις, έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα, όμως είναι χαρακτηριστική εικόνα τη μέρα των εκλογών στα σχολεία που ο Δήμος Αθήνας έχει ευθύνη του. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Αξιώτη, που είχε την αρμόδια ευθύνη, τι βρυσίδι φάγατε στο 67ο γυμνάσιο, που το εκλογικό τμήμα ήταν στο δεύτερο όροφο και το ασανσέρ ήταν χαλασμένο, στα Σεπόλια, ή στο 64ο δημοτικό, στο 68ο γυμνάσιο, που είχατε κλειδωμένα τα ασανσέρ και ο κόσμος ανεβοκατέβαινε με τα πόδια. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τις όποιες προσπάθειες κάνετε και το Σεπτέμβριο είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει διαμορφωμένη μαύρη βίβλος με τα σχολεία που δεν κάνατε τίποτα. Μακάρι να κάνετε. Αλλά είναι δεδομένο, μπαίνει ο Ιούλιος και εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει σε μια σειρά χώρους. Τρίτο θέμα. Υπάρχει καταγγελία για ένα πάρκο το οποίο τουλάχιστον θα θεωρούσαμε ότι θα έχει την ευαισθησία ο Δήμαρχος να πάρει κάποια μέτρα, τουλάχιστον, γιατί το πάρκο λέγεται Παύλος Μπακογιάννης και είναι στο έκτο διαμέρισμα. Η Ένωση Συνταξιούχων ΟΑΕ καταγγέλει ότι στο συγκεκριμένο πάρκο η κατάσταση είναι τόσο άσχημη που δεν μπορούν πλέον να κάθονται οι άνθρωποι. Μάλιστα λένε, εμείς δεν το γνωρίζουμε, ότι όταν ήταν στην ευθύνη της ΔΕΗ, είχε φύλαξη, ήταν χώρος καθαρός, πράσινο, λουλούδια. Από όταν πέρασε στην ευθύνη του Δήμου, η κατάσταση είναι άθλια, βρώμικος, ακαθαρσίες, καταστροφές κλπ. Και μάλιστα ξυλώθηκε και η παιδική χαρά, απαραίτητη για τα παιδιά και τους γονείς
πήγαιναν στο παρκάκι Παύλος Μπακογιάννης στο έκτο διαμέρισμα. Στα επιμέρους επίσης θέματα είναι η καταγγελία από ό,τι άκουσα, κύριε Πρόεδρε, θα τη φέρετε στο επόμενο συμβούλιο για τη τσιμεντοποίηση στο παρκάκι στα Ηλίσια από το Σύλλογο του Ηλισσού. Και τελώς το έβαλε και η κυρία Γιαννοπούλου στα ζητήματα αυτά, χωρίς απόφαση, όπως είπε η κυρία Γιαννοπούλου, του Δουσού του Υβροφοκομείου, έκλεισε ο σταθμός της Ηρακλείου, μεταφέρθηκαν τα παιδιά σε γειτονικό σταθμό, για λόγους ακαταλληλότητας, ενοικίασης και όλα αυτά. Εμείς καταθέτουμε ξανά, λέω ξανά, γιατί την είχαμε καταθέσει και στο παρελθόν, πρόταση συγκεκριμένη για να μισθωθεί από το Ίδρυμα Χατζικώστα το ακίνητο Δέρμφελ και Τσίλερ, στο οποίο στην προηγούμενη περίοδο γίναν κατασκευές από το Βρεφοκομείο στην Οροφή, αποκαταστάθηκε και παραμένει ερείπιο από τότε και μάλιστα κέντρο παρουσίας, να το πω έτσι, εξαρτημένων και άλλων συνανθρώπων μας. Θεωρούμε ότι είναι μια συγκεκριμένη άμεση λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και έχει γίνει και αρκετή προεργασία και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τελειώνω με τα περιβόητα πρόστιμα. Με την προσπάθεια δηλαδή όχι ποινικοποίησης, αλλά μέσα από τον οικονομικό εξαναγκασμό να στύψουμε κυριολεκτικά την πολιτική αντιπαράθεση, τη διαπάλη, όπως κατεξοχήν κάνατε με το κόμμα μας. Λέω κατεξοχήν γιατί ρίξατε και δεύτερο πρόστιμο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το πρώτο για διακίνηση φυλαδίων φαίνεται δεν σας κάλυπτε. Θα ήθελα να δώσω στον κύριο Αβραμίδη φωτογραφίες από πάρκα της Αθήνας με προεκλογικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας για να τους ρίξετε πρόστιμο. Να μην αναφερθώ σε άλλους ακροδεξιούς σχηματισμούς, τους οποίους επίσης τους φυλάγατε, και ακροδεξιά κόμματα που επίσης γέμισαν την Αθήνα και δεν τους ρίξατε ούτε ένα ευρώ πρόστιμο. Φαίνεται δηλαδή ότι η οικονομική εξόντωση, νομίζετε, έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Λοιπόν, εμείς ζητάμε να αποσυρθούν αυτά τα πρόστιμα. Η πολιτική διαπάλη δεν γίνεται με τέτοιους όρους. Πόσο μάλλον όταν δεν υλοποιήσατε την ομόφωνη απόφαση, μάλλον όχι ομόφωνη, την απόφαση κατά πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρχουν 100 πλαίσια σε συγκεκριμένα σημεία της Αθήνας για να γίνεται η πολιτική προπαγάνδα. Αυτό δεν το έχετε υλοποιήσει ούτε σε ένα σημείο της Αθήνας.